Έβγαλε άλλο. Να, βγάλε. Πολύ ωραία. Πάμε εδώ. Να βάλουμε πάλι τα Στο δύο. στοιχεία. Return meeting Ναι, που θα λείπει βάλουμε εδώ. return meeting. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ τώρα να τα στρώσουμε. Share screen πάλι. Εδώ, share screen. Ωραία. Εδώ. Μάλιστα. Να ανοίξουμε πάλι εδώ Chat. το chat από εδώ, ωραία. Και τους παρακολουθούντες εδώ. Ωραία. Έτοιμο. Όπως τα είχαμε και πριν. Πολύ καλά. Εντάξει, Πάμε λοιπόν. στο PowerPoint. PowerPoint. Το έχω κλείσει. Όχι. Εδώ είναι. F5. F5 για να το κάνουμε σε πλήρη προβολή. Φύστηκε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο πολύ. Όσες έχετε κάνει μια απάντηση. Ναι, παιδί μου, εντάξει, να σου πω. Λοιπόν, τι με ρωτήσατε, παιδιά. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το τελευταίο μάθημα που θα κάνω εγώ. Την άλλη Τρίτη βεβαίως και θα υπάρχει μάθημα, πάρα πολύ ωραίο, επιπρόσθετο μάθημα κλινικοπαθολογοανατομικό και για τις δερματοπάθειες και για τα ογκίδια του δέρματος, αλλά θα το κάνουν νεότεροι συνάδελφοι. Αν έχω όρεξη, θα μπορώ να το παρακολουθήσω κι εγώ μαζί σας. Αλλά δικό μου μάθημα είναι το τελευταίο. Τελευταίο. Είναι ένα σύντομο μάθημα για τα επινεφρίδια. Θα το κάνουμε τώρα, μετά θα κάνουμε έναν επίλογο και θα αποχαιρετιστούμε με τις ευχές μας για τα καλά Χριστούγεννα. Να σας τονίσω, παιδιά, ότι χρειάζεται μια αξιολόγηση να κάνετε. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική τάξη. Παρακαλώ πολύ και τα 49 παιδιά που παρακολουθούν τώρα, αλλά να πείτε και στους συμφοιτητές σας να μπούνε, να μας αξιολογήσουν, να γράψουν ό,τι καλό νομίζουν και ό,τι κακό νομίζουν, γιατί αυτά λαμβάνονται υπόψη. Δεν είναι τυπικά. Είναι ουσιαστικά. Τα λαμβάνω σοβαρότατα υπόψη μου ό,τι μου λέτε. Δεν λέω ότι τα δέχομαι, να εξηγούμε, αλλά ότι τα λαμβάνω υπόψη μου να είστε απόλυτα σίγουροι. Λοιπόν, από όλα τα επιπρόσθετα μαθήματα που έχουμε κάνει, αυτά της Τρίτης δηλαδή, για όλα τα συστήματα, σε μια θα μας συμβουλεύατε να εστιάσουμε την προσοχή μας και σε ποιο να μην επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα μαθήματα που έχω κάνει εγώ, τα επιπρόσθετα αυτά που ήταν κάθε Τρίτη και που είχα την χαρά να είμαστε μαζί πολλές ώρες, σίγουρα είναι πολύ μεγάλα σε διάρκεια. Δηλαδή, αν κάποιος δεν τα έχει παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σίγουρα θα δυσκολευτεί τώρα να τα δει όλα αυτά. Εκείνο που θα τόνιζα είναι ότι επειδή η σημασία αυτών των μαθημάτων κυρίως είναι η κλινική αξιοποίηση των παθολογοανατομικών δεδομένων, σε όλα τα μαθήματα, αν θέλετε παιδιά, δώστε σημασία στην κλινική αξιολόγηση. Γιατί αυτό ήταν και το περιεχόμενο των μαθημάτων. Γι' αυτό και είχαμε τον ουρολόγο, τον κύριο Σπαπή, την ογκολόγο, την κυρία Δαλιάνη, την κυρία Γκάντζαρου, την γαστρεντερολόγο, τον κύριο Μπούτζιο, τον ενδοκρινολόγο, την κυρία Κυπαρισσού, την δερματολόγο που είχαμε σήμερα, όπως και θα έχουμε και την άλλη Τρίτη, θέλω να πιστεύω, επίσης δερματολόγο για να κάνει την κλινική αξιολόγηση του επιπρόσθετου κλινικοπαθολογοανατομικού φροντιστηρίου του δέρματος. Άρα, σίγουρα, οι πολλές λεπτομέρειες δεν χρειάζονται να επιμείνετε. Εκείνο όμως που χρειάζεται είναι να ξέρετε την κλινική αξιοποίηση των παθολογοανατομικών αλλοιώσεων, όπως είναι ας πούμε ο βαθμός κακοήθειας καταγκλίζων για τον χειρισμό του καρκινοπαθούς του προστάτη αδένα και τα αντίστοιχα στα άλλα συστήματα που έχουμε πει. Άρα πιο πολύ η κλινική σημασία. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα το σύντομο αυτό μαθηματάκι μας σήμερα. Δεν θα σας κουράσω πολύ, έτσι. Θα τελειώσουμε γρήγορα. Θα έχουμε μετά και ένα περιθώριο να μιλήσουμε και να μου πείτε ό,τι θέλετε. Ελεύθερα να ανοίξουμε και τις κάμερες. Θα σταματήσω εγώ το βίντεο από ένα σημείο και μετά, μόλις κάνω τον επίλογό μου. Να έχουμε και μια δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο. Να γνωριστούμε και λιγάκι έστω μέσω του υπολογιστή, γιατί δεν είχα τη χαρά φέτος να σας γνωρίσω με τη φυσική σας παρουσία. Διαζώσεις. Οπότε, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε στο τέλος, θα το κάνουμε. Να δούμε όμως λίγο τις εικόνες μας. Λοιπόν.
Λοιπόν, εδώ παιδιά έχουμε τον δεξιό νεφρό, βλέπετε εδώ πάνω, με το δεξιό επινεφρίδιο, είναι σε οπισθοπεριτοναϊκή θέση ανάμεσα στο ύπαρ και στο νεφρό. Στο ύπαρ και στο νεφρό. Βλέπουμε και το λιπόδι ιστό, μέρος του οποίου ανακάμφθηκε για να αποκαλυφθεί ο άνω πόλος του νεφρού και το επινεφρίδιο πορτοκαλίζει όταν το βλέπουμε εμείς στα παρασκευάσματα νεφρεκτομών καμιά φορά που αναγνωρίζουμε το επινεφρίδιο και φυσικά είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε θέση να το ελέγξουμε, να δούμε αν έχει κάποια αλλίωση, αν έχει μετάσταση από καρκίνο νεφρού ή κάτι άλλο. Το φυσιολογικό επινεφρίδιο ζυγίζει 4 με 6 γραμμάρια και στην επιφάνεια διατομής διακρίνουμε τον χρυσοκίτρινης χρειάς φλοιό εξωτερικά και τον μυελό που είναι έτσι πιο ερυθρόφεος στην εσωτερική μοίρα του επινεφριδίου, του ενδοκρινούς αυτού αδένα. Λοιπόν, όπως πάμε κάτω από την κάψα, έτσι από έξω προς τα μέσα, είναι πρώτα η φλοιώδης μοίρα, νάτι, η φλοιώδης μοίρα που έχει τρεις ζώνες, είναι η σπυροειδής, η πιο εξωτερική, που παράγει την αλδοστερόνη, η στυλιδωτή, που κυρίως παράγει τα γλυκοκορτικοειδή, και η δικτυωτή, που παράγει πρόδρομες ουσίες των ανδρογόνων. Και ακόμα πιο βαθιά, φεύγουμε από το φλοιό, αυτές εδώ είναι οι τρεις ζώνες του φλοιού, σπυροειδής, στυλιδωτή και δικτυωτή, και έχουμε τον μυελό που βγάζει την επινεφρίνη. Η αλδοστερόνη, στεροειδής ορμόνη, από τα λεκτοκορτικοειδή, είπαμε είναι από τη σπυροειδή ζώνη, έτσι, του φλοιού του επινεφριδίου, την πρώτη έτσι προς τα έξω, δρά κυρίως πού, στο άποεσπυραμένο και στο αθρεστικό σωληνάριο, στον νεφρό. Σε αυτά τα στοιχεία του νεφρώνα. Τι κάνει? Επαναρρόφηση νατρίου και νερού, απέκριση καλίου και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Έτσι, αυτό ποιος τα κάνει? Η αλδοστερόνη. Επαναρρόφηση λοιπόν νατρίου και νερού και απέκριση καλίου. Συνολική δράση της αλδοστερόνης, η αύξηση της επαναρρόφησης ιόντων, έτσι, αυξάνεται ο όγκος του αίματος και άρα και η αρτηριακή πίεση. Είναι μέρος λοιπόν του συστήματος ρενίνης, αγκιοτενσίνης, αλδοστερόνης. Μπαίνει σε αυτό το σύστημα που ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση. Η κορτιζόνη, το κύριο φυσικό γλυκοκορτικοειδές, στηρίζεται από την άλλη ζώνη, έτσι, την στυλιδωτή. Η δραστική μορφή είναι η υδροκορτιζόνη. Μετατρέπεται στη δραστική την υδροκορτιζόνη, έτσι, από την αδρανή μορφή που είναι η κορτιζόνη. Άμεσες και έπεσες δράσεις, ορμόνη του στρες, απώλεια μυϊκής μάζας, εναπόθεση λίπους, υπεργλυκαιμία, οστεοπόρωση, καταστολή της ανοσολογικής αντίδρασης, κορτιζόλη, και η ελάττωση της παραγωγής του συνδετικού ιστού, αυτά που λέγαμε προηγουμένως για το σκληρόδερμα, που αντιμετωπίζεται με κορτικοειδή. Αυτό βέβαια μπορεί να οδηγήσει και σε φτωχή επούλωση φραγμάτων, τραυμάτων, γιατί πολλές φορές τον θέλουμε να αναπτυχθεί το συνδετικό ιστό, αλλά θέλουμε να το καταστήλουμε, ανάλογα με το τι νόσημα έχουμε να κάνουμε. Μπορεί να εμφανίζει έτσι και κάποια άλλα το κορτικοειδή δράση, με κατακράτηση νατρίου και αποβολή ιόντων καλίου από τους νεφρούς. Είναι απαραίτητη και για να παράγεται η επινεφρίνη από το μυελό. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι η κορτιζόλη είναι η ορμόνη της καταπώνησης, του στρες, οπότε όταν είναι πάνω από ένα όριο για ένα διάστημα, μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες συνέπειες, ανεπιθύμητες και να φύρει τον οργανισμό. Λοιπόν, εδώ έχουμε παιδιά κεντρικά, δείτε το, ένα φυσιολογικό ζευγαράκι από τα επινεφρίδια. Κοιτάζετε εδώ πέρα, βλέπετε την ζώνη εδώ του φλοιού, το φλοιό, και πιο κεντρικά την μυελώδη μοίρα. Εδώ πάνω τώρα έχουμε ατροφία. Πώς μπορεί να γίνει η ατροφία? Είτε να είναι το θέμα πρωτοπαθές, την όσο του Άντισον δηλαδή, είτε να έχουμε ένα πλαίσιο μακροχρόνιας αγωγής με κορτικοστεροειδή, όπως είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο μας μάθημα με τον συνάδελφο τον ενδοκρινολόγο. Το κάτω ζευγάρι εδώ αντίθετα τι είναι? Υπερπλασία. Είτε υπάρχει ένα αδένωμα που εκρίνει την φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορμόνη και μας κάνει ένα κούσινγκ που οφείλεται σε ένα αδένωμα της υπόφυσης, είτε υπάρχει έκτοπη από λάθος δηλαδή πηγή έκριση της ACTH, είτε υπάρχει και ιδιοπαθής υπερπλασία. Ιδιοπαθής υπερπλασία,
Δηλαδή νόσος πρωτοπαθής. Στο επινεφρίδιο υπερπλάσσεται και υπερπαράγει τις ορμόνες. Εδώ βλέπουμε μια εντυπωσιακή εικόνα, δείτε έτσι την ερυθρομέλανη χρειά. Αυτή είναι μια επινεφριδιακή αιμορραγία σε ένα βρέφος που έκανε συψεμία από μηνυγκητιδόκοκο, έτσι, και είναι το λεγόμενο σύνδρομο Waterhouse-Friedrichsen. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ιστολογικά, παιδιά, δείτε την αιμορραγική νέκρωση, η οποία βέβαια φαίνεται και μακροσκοπικά, οξία επινεφριδιακή ανεπάρκεια, είναι μια κατάσταση συχνά ασυμβίβαστη με την ζωή. Έντονη πορφύρα, δείτε την πορφύρα, στο δέρμα, διάχυτη ενδαγκιακή πήξη, θάνατος. Εδώ, για κοιτάξτε, έχουμε πάλι μια αλλίωση, έτσι όπως έχετε κάπως, ας πούμε, κάποιες δεξιότητες αποκτήσει έτσι από την μακροσκοπική εκτίμηση. Τι λέτε να είναι αυτό εδώ? Τι σας θυμίζει έτσι αυτή εδώ η σύσταση αυτής εδώ της περιοχής, της αλλοιωμένης περιοχής του επινεφριδίου? Τι λέτε να είναι? Τι λέτε να είναι αυτό? Έτσι ένα σαθρό υλικό, ναι, μια σκέψη είναι έναν λίπος, βεβαίως. Απλώς το λίπος είναι έτσι, ας το πούμε, γλιστράει, αλλά αυτό είναι και σαθρό. Είναι σαθρό, είναι νεκρωμένος ιστός. Πράγματι, το βρήκατε κάποια παιδιά, μπράβο. Είναι νέκρωση. Αυτή είναι η τυροειδής νέκρωση, μοιάζει σαν τυρί. Οπότε φυσικά το πρώτο αίτιο που θα σκεφτούμε είναι ένα τυροειδοποιούμενο φυμάτιο στο επινεφρίδιο, κάνει φυσικά και αυτό επινεφριδιακή ανεπάρκεια γιατί καταστρέφει. Καταστρέφει το επινεφρίδιο. Οπότε τι κάνουνε? Λείπουνε. Λείπουν τα συστατικά της ζώνης που βγάζει τα κορτικοειδή. Τι θα έχουμε λοιπόν? Υπογλυκαιμία, υπονατριεμία και υπερκαλιεμία. Έτσι. Προσοχή λοιπόν τώρα εδώ στην λειτουργία της καρδιάς. Γιατί οι ηλεκτρολίτες είναι άμεσα συνδεδεμένο το κάλιο με τη λειτουργία της καρδιάς. Μας κάνει καμιά αριθμία, θανατηφόρο, καμιά ανακοπή. Έτσι. Γιατί αυτό? Διότι λείπουν τα κορτικοειδή. Λείπουν τα κορτικοειδή. Τώρα, στις μέρες μας βέβαια πολύ συχνότερη αιτία για επινεφριδιακή ανεπάρκεια είναι η μάλλον αυτοάνωση νόσος του Άντισον. Έτσι. Αυτή θυμηθείτε που την είδαμε εκεί που είχε την ατροφία. Οπότε, λείπουν τα κορτικοειδή, μάλιστα. Είπαμε τα κορτικοειδή μπορεί να έχουν και κάποια έτσι άλατο κορτικοειδή επίδραση με αντίστοιχο αντίκτυπο στους ηλεκτρολίτες. Εδώ έχουμε μετάσταση. Μεταστατική διήθηση. Ένας καρκίνος πνεύμονα θα μπορούσε κάλλιστα να διηθήσει αιματογενός το επινεφρίδιο. Ένας καρκίνος νεφρού θα μπορούσε να διηθήσει αιματογενός το επινεφρίδιο, οπότε πια θα ήταν απομακρυσμένη μετάσταση και όχι μετάσταση στο πλαίσιο κατά συνέχεια ιστού διηθήσεως από το νεφρό. Δηλαδή να βγει ο καρκίνος από το νεφρό, να πάει περινεφρικό λίπος, να φτάσει κατά συνέχεια ιστού. Αυτό είναι προχωρημένο TAF. Αλλά αν πάει αιματογενός μέσα ο καρκίνος του νεφρού στο επινεφρίδιο είναι μιένα, έτσι. Λοιπόν, έχει μείνει λίγος έτσι χρυσοκίτρινος φλοιός και όταν έχουμε μια τέτοια εικόνα πρέπει να δούμε πού είναι η πρωτοπαθής αιστεία, κάνουμε απεικονιστικές εξετάσεις να δούμε πρωτίστως τον πνεύμονα, έτσι. Γιατί τα νεοπλάσματα του πνεύμονα, τα κακοήθη, τα καρκινώματα μεθύστανται, είναι μια θέση που δέχεται μεταστάσεις. Α, εδώ, τι έχει πάθει εδώ πέρα τώρα, εδώ βλέπω αντί να αναγνωρίζω τα συστατικά της φλοιόδους μοίρας του επινεφριδίου, βλέπω έτσι ένα υλικό, το οποίο μάλιστα, για να μπορέσετε να το βρείτε και τι είναι, δείτε ότι σχετίζεται και με τείχομα αγγείου, Δηλαδή φαίνεται ότι ξεκινάει εδώ υπενδοθυλιακά, στο τείχομα του αγγείου, και μετά έχει και αυτές εδώ τις διάμεσες, κατά κάποιο τρόπο, εναποθέσεις. Τι λέτε να είναι αυτό? Μια σκέψη είναι να είναι η αλλίωση, ναι. Τώρα, να είναι υγρό δεν θα φαινότανε, δεν θα φαινόταν έτσι, αλλά επειδή έχει και αυτό το έντονο χρώμα, μάλιστα μπορεί να είναι αμυλοειδές. Πολύ σωστά. Είναι λοιπόν η χρώση ερυθρό του Κονγκό. Έπρεπε να σας το πω και αυτό. Και δείχνει να αποθέσει αμυλοειδούς στον επινεφριδιακό φλοιό. Με αντίστοιχες συνέπειες φυσικά στην έκρηση των ορμονών. Αν είναι α-α η αμυλοείδωση, τότε θα είναι είτε μια ρευματική νόσος, είτε μια χρόνια λίμωξη. Μια χρόνια οστεομυελίτιδα. Ας πούμε, κάνει α-α αμυλοειδώση, μια ρευματοειδής αρθρίτιδα. Τώρα, σχετικά με αμυλοειδώσεις, ας τις ανασκοπήσουμε λιγάκι έτσι και από πλευράς έτσι συστηματικών νοσημάτων, πού αλλού μπορεί να απαντά αμυλοειδώση? Στην νόσο Αλσχάιμερ, οπότε έχουμε μια εντοπισμένη μορφή
εναπόθεση αμυλοειδούς. Στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Είδαμε στο επιπρόσθετο μάθημα που κάναμε για τους ενδοκρινείς. Πάει και εναποτίθεται στα νησίδια του Λάγκεχανς. Στο πλασματοκύτωμα και στο πολλαπλό μυέλωμα είναι η ελαφρές άλυση των μονοκλονικών, των νεοπλασματικών πλασματοκυτάρων που κάνουν την παραγωγή AL. Πολύ σωστά. Στις σπογκοειδείς εγκεφαλοπάθειες και στις νόσους από πράιον, που είναι το πράιον αμυλοειδές. Και το μυελοειδές καρκίνωμα του θυροειδούς, που είπαμε ότι εκεί έχει μια ομολογία το αμυλοειδές με τα αμινοξέα της καλσιτονίνης. Έτσι. Αυτές λοιπόν είναι περιπτώσεις που έχουμε να αποθέσει αμυλοειδούς. Εδώ είναι ένα νεογνό με ένα συγγενή όγκο, το βλέπουμε εδώ, είναι το νεφροβλάστομα. Λόγω της θέσης αυτής παρεκτοπίστηκε το ύπαρ, δείτε εδώ τι έχει κάνει, το ύπαρ πώς έχει παρεκτοπιστεί, εδώ είναι ο όγκος, πήγε το ύπαρ προς τα αριστερά, γιατί αυτό αναπτύσσεται από το επινεφρίδιο, δηλαδή από εκεί που ξεκινάει, από πού ξεκινάει, από τη μυελώδη. Τη μυελώδη μοίρα του επινεφρίδιου αναπτύσσεται έτσι όπως είπε ριτοναϊκά και αποκτά πολύ μεγάλο μέγεθος πριν διαγνωστεί στο νεογνό ή στο βρέφος. Θυμηθείτε τι βγαίνει από το μυελό, από που είναι αυτός ο όγκος, να σκεφτείτε τι θα ανιχνεύεται στα ούρα του νεογνού. Δείτε, είναι το ομοβαλινικό οξύ, όψιμος μεταβολίτης του βανιλιμανδελικού οξέως, που με το σειρά του αποτελεί τις μεταβολίτη της επινεφρίνης και της νορεπινεφρίνης. Όταν λοιπόν αυξάνει το ομοβαλινικό οξύ στα ούρα, τότε έχουμε το νευροβλάστομα, σε συνδυασμό βέβαια με τα απεικονιστικά ευρήματα, και η πρόγνωση μπορεί να είναι καλή. Άλλες ανιχνευόμενες ουσίες που μπορεί να βρίσκονται στα ούρα, όχι εδώ, γενικά, είναι ποιες. Δεοξυκορτιζόλη και γέννη στεροειδείς ορμόνες, αυτές είναι βέβαια, αν είναι κάτι στο φλοιό, όχι στο μυελό, όπως είναι εδώ. Η ερυθροποιητίνη που παράγεται στο νεφρό μπορεί να εντάσσεται στο πλαίσιο παρανεοπλασματικού συνδρόμου και να παράγεται από ένα νεφροκυταρικό καρκίνωμα. Και η αυξημένη νορεπινεφρίνη τότε είναι κατά κανόνα πάλι όγκος της μυελώδους μοίρας, αλλά το θεοχρωμοκύτωμα. Όχι το νευροβλάστομα. Είπαμε τι μας αυξάνει το νευροβλάστομα. Εδώ λοιπόν, επευκαιρία του νευροβλαστώματος και τι βρίσκουμε στα ούρα, ανασκοπήσαμε και κάποιες άλλες ουσίες οι οποίες ανιχνεύονται στα ούρα και μπορεί να σημαίνουν όγκο. Εντάξει. Αλλά είπαμε για το νευροβλάστομα ποιες είναι αυτές οι ουσίες. Να, το βλέπουμε εδώ. Το νευροβλάστομα είναι στην ομάδα των βασίφυλων έτσι μικροστρογγυλοκυτορικών όγκων. Δείτε τα κυταράκια του, έτσι είναι μικρά βασίφυλα. Α, παιδιά, όταν το έχεις αυτό, βέβαια βλέπεις λίγο τις ροζέτες. Κάνουν έτσι αυτούς τους ρόδακες. Βλέπετε λίγο τις ροζετούλες. Είναι στοιχείο υπέρ του νευροβλαστώματος, αλλά σίγουρα εδώ πρέπει να κάνεις μια νοσοϊστοχημία, γιατί για σκεφτείτε έτσι από τέτοιους όγκους που έχετε δει, από έτσι μικρά κυταράκια, έτσι μοβ, τι μπορεί να είναι. Για σκεφτείτε τι θα βάζατε στη διαφοροδιάγνωσή σας όταν το βλέπατε αυτό. Και πρέπει να τεκμηριωθεί ανοσοϊστοχημικά, με κατάλληλους δείκτες δηλαδή. Βέβαια, ασφαλώς, πολύ σωστά. Ένα νευροενδοκρινικό καρκίνωμα, ένα νευροενδοκρινικό όγκο, πάρα πολύ σωστά. Βεβαίως, πρέπει να κοιτάξουμε τους νευροενδοκρινικούς δείκτες, συναπτοφυσίνη, χρωμογρανίνη, CD56. Μάλιστα, άλλες προελεύσεως όγκο έτσι από μικρά στρογγυλά κύτταρα, τι θα μπορούσε να είναι. Μπράβο, μπράβο. Το λέμφωμα, το λέμφωμα. Δούμε όλα αυτά, μην έχουν κοινόλευκο κυταρικό αντιγόνο, τι νευροβλάστομα και νευροενδοκρινικό καρκίνωμα. Ένα λέμφωμα λοιπόν μπορεί να έχει τέτοια εικόνα. Πάρα πολύ σωστά. Εξαιρετικά. Ένα μικροκυταρικό καρκίνωμα, δηλαδή ένα χαμηλά διαφοροποιημένο νευροενδοκρινικό καρκίνωμα, που δεν έχει έτσι οργανοειδές πρότυπο, θα μπορούσε να είναι. Πολύ σωστά. Μπράβο. Εδώ τώρα. Έχουμε κόψει στη μέση και βλέπουμε ένα νεόπλασμα, έχει φαιά χρειά, σε σχέση με το φλοιό που συμπιέζεται, μάλιστα. Και από το ιστορικό, πάρα πολύ χρήσιμο, είχε ο ασθενής επεισόδια υπέρτασης. Είναι ένας άλλος όγκος της μυελώδους μοίρας, το θεοχρωμοκύτωμα, που είπαμε ότι αυτό κάνει και μια αντίδραση, τη λεγόμενη χρωμαφίνη, δηλαδή έτσι και το βάλουμε σε ένα δίχρωμο μονιμοποιητικό υγρό,
οξυδώνονται οι κατεχολαμίνες που εκρίνει το φεοχρωμοκύτωμα, η επινεφρίνη και η νορεπινεφρίνη, και αλλάζει χρώμα, γίνεται καφέ. Έτσι είναι κάτι που μπορεί να τύχει και διαγνωστικής, ας πούμε, εφαρμογής. Θέλει λίγο προσοχή εδώ που είπαμε στο φεοχρωμοκύτωμα, γιατί μπορεί έξω επινεφριδιακά να αναπτύσσεται και να μην είναι μετάσταση, να αναπτύσσεται σε παραγάγγλια, όπως είναι αντίστοιχη, δηλαδή στο λογική εικόνα έχει και ο λεγόμενος όγκος του καροτιδικού σωματίου, όπου υπάρχουν παραγάγγλια. Έτσι, στο τείχομα της ουροδόχου κύστεως μπορεί να προκύψει ένα παραγάγγλιωμα, γιατί εκτός του επινεφριδίου οι αντίστοιχοι όγκοι με το φεοχρωμοκύτωμα λέγονται παραγάγγλιώματα. Έτσι. Πρόκειται για ιστούς εμβριογεννητικής προέλευσης από την νευρική ακρολοφία και έχουν δυναμικό νευροενδοκρινικής λειτουργίας. Για παράδειγμα, βλέπεις ένα παραγάγγλιωμα στην ουροδόχο κύστη και σου βγάζει νευροενδοκρινικούς δείκτες. Έτσι. Χρωμογρανίνη, συναπτοφυσίνη. Αλλά πώς το ξεχωρίζεις από ένα καρκίνωμα, από ένα νευροενδοκρινικό νεόπλασμα επιθυλιακής αρχής? Δεν σου βγάζει κερατίνες. Εντάξει. Βγάζει μόνο νευροενδοκρινικούς δείκτες, γιατί η προέλευσή του είναι από την νευρική ακρολοφία. Όχι από τη... Δεν έχει προέλευση με αυτή που έχει ο επιθυλιακός ιστός, το παραγαγγλίωμα. Άρα μπορεί να σου βγάζει νευροενδοκρινικούς δείκτες, αλλά τι δεν σου βγάζει? Δεν σου βγάζει επιθυλιακούς, που ένα νευροενδοκρινικό νεόπλασμα επιθυλιακό οφείλει να βγάζει. Με κάποιο ιδιαίτερο πρότυπο βέβαια, όπως η κερατίνη που βγάζει με ένα στικτό πρότυπο, την κερατίνη 20 βγάζουν, αλλά βγάζουν μια πανκυταροκερατίνη. Είναι επιθυλιακά νεοπλάσματα τα νευροενδοκρινικά καρκινώματα. Ενώ το παραγαγλίωμα όχι. Μπορεί να είναι λοιπόν έτσι. Α, τα νησίδια του Langerhans ενδοκρινικής φύσης παράγουν έτσι, κατεχολαμίνες δεν παράγουν. Μπορεί όμως και αυτά να έχουν φυσικά ενδοκρινική λειτουργία. Εδώ, να το κύτταρα του φεοχρωμοκυτώματος. Εδώ έχουμε και τα κοκκία με τον πυκνοτικό πυρήνα που βλέπουμε. Εδώ είναι κύτταρα έτσι με ιωσινόφυλλο ή κάπως αμφίφυλλο. Δείτε το, εδώ είναι ιωσινόφυλλο, εδώ είναι αμφίφυλλο. Αρχίζει και μοβίζει λίγο δηλαδή. Βασιφυλίζει λίγο το κυταρόπλασμα. Κάνουν έτσι φωλίτσες με παρεμβαλλόμενα τριχοειδή. Έτσι. Είναι το πρότυπο αυτό που κάνει, το φεοχρωμοκύτωμα. Τα νευροεκριτικά κοκκία τα βλέπουμε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και είπαμε ότι είναι όγκος του 10%, γιατί κατά αυτό το ποσοστό απαντά σε αμφότερα, τα επινεφρίδια απαντά σε παιδιά και είναι κακοήθους φύσης. Βλέπουμε εδώ άλλον έναν όγκο. Για δείτε εδώ, σώζεται εδώ ακόμα, σώζεται το επινεφρίδιο. Αυτό πρέπει να είναι από το φλοιό, όπως το κόβω έτσι λίγο από τα κύτταρά του. Πρέπει να είναι του φλοιού αυτό. Λοιπόν, το έχουμε κόψει στη μέση, το ένα επινεφρίδιο, και τι βλέπουμε? Ένα αδένωμα και λίγο ατροφικό επινεφρίδιο που από την πίεση έτσι είχε ατροφήσει και μένει ως υπολοιπόμενο. Είναι ένα συμπαγές έτσι κυτρινόφαιο μόρφωμα, καλά αφοριζόμενο, καλόηθες νεόπλασμα και έχει κύτταρα παρόμοια με αυτά της στυλιδωτής ζώνης. Έτσι. Άλλο αδένωμα είναι αυτό που βλέπουμε εδώ κάτω, ένα αυτό που είδαμε πριν και αυτό εδώ κάτω, κίτρινο έτσι. Εδώ είναι σε έναν υπερτασικό ασθενή με υποκαλιεμία, υψηλή αλδοστερόνη και χαμηλή ρενίνη. Άρα, αφού η ρενίνη είναι χαμηλή, ο υπεραλδοστερονισμός είναι λόγω βλάβης του επινεφριδίου. Είναι πρωτοπαθές το αίτιο του υπεραλδοστερονισμού, γιατί αν είχε βλάβει ο νεφρός και ανέβαζε τη ρενίνη, τότε θα ήταν δεύτερο παθής ο υπεραλδοστερονισμός. Δηλαδή θα κινητοποιείται το σύστημα ρενίνης, αγκιοτενσίνης, αλδοστερόνης. Εδώ λοιπόν είναι πρώτο παθής ο υπεραλδοστερονισμός λόγω ενός αδενώματος που παράγει αλδοστερόνη και κάνει υπέρταση. Εντάξει. Λοιπόν, εκρίνεται αλδοστερόνη, είναι το λεγόμενο σύνδρομο Κον. Είπαμε, η αλδοστερόνη ξέρουμε ότι είναι μέρος του συστήματος ρενίνης αγκιοτενσίνης. Η εν λόγω αλλίωση ευθύνεται περίπου για τα 2 τρίτα, το αδένωμα, του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού, ενώ η αμφωτερόπλευρη υπερπλασία του επινεφριδιακού φλοιού ευθύνεται περίπου για το 30% αυτών των περιπτώσεων. Τα αδενώματα τυπικά δεν ξεπερνούν τα 2 εκατοστά. Θυμηθείτε πόσο σημαντικό είναι το μέγεθος για να καταλάβουμε ένας όγκος του
φλοιού του επινεφριδίου, αν είναι αδένωμα ή καρκίνωμα. Είναι κυτρινοπά, βεβαίως, τα αδενώματα στην επιφάνεια διατομής και φυσικά είναι καλοήθη. Όπως και τα περισσότερα νεοπλάσματα έτσι, του φλοιού. Τα καρκινώματα είναι πιο σπάνια και σίγουρα πιο μεγάλα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα κύτταρά του, μοιάζουν πάρα πολύ με τη σκυλιδωτή ζώνη, έτσι, τη σκυλιδωτή ζώνη, είναι πλήρως, θα έλεγε κανείς, διαφοροποιημένα και πάνω δεξιά έχουμε την κάψα, βλέπουμε εδώ, εντάξει. Κάποιος πλειομορφισμός δεν αποκλείεται, αλλά σίγουρα υπάρχει μια σειρά κριτηρίων για να πιθανολογήσουμε κακοήθη συμπεριφορά, τα οποία εδώ εν προκειμένου δεν πληρούνται. Υπάρχει ένα σκορ που τα διαβαθμίζει όλα αυτά και λέμε ότι αυτός ο όγκος που βλέπουμε από το φλοιό είναι επικίνδυνος να δώσει μετάσταση. Γιατί αν έχει ήδη δώσει τη μετάσταση και ξέρουμε ότι είναι αυτός ο ιστός, φυσικά δεν θέλουμε άλλη απόδειξη ότι είναι κακοήθης. Ένας όγκος που έχει μορφολογία από το φλοιό, προέρχεται από το φλοιό του επινεφριδίου και είναι μεταστατικός, φυσικά είναι καρκίνος. Όταν δεν είναι καρκίνος και έχουμε εμείς τον όγκο στο επινεφρίδιο, έχουμε κάποιες παραμέτρους που βγάζουμε έτσι ένα βαθμό επικινδυνότητας αυτό να είναι κακόηθες, δηλαδή να κάνει μετάσταση. Α, εδώ πια ένα μεγάλο καρκίνωμα του επινεφριδιακού φλοιού, έχει παρεκτοποιήσει τον νεφρό, τον έχει σπρώξει κάτω, μπορεί να έχει κάποιου βαθμού έκρηση κορτικοστεροειδών, τόσο μεγάλο που είναι, γιατί τα κακοήθη κύτταρα δεν πολύ είναι διαφοροποιημένα στο να κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά μπορεί να βγάλει και στεροειδή του φύλου, οπότε σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, τότε το υποπτευόμαστε μήπως είναι κακόηθες. Έχει κακή πρόγνωση το καρκίνωμα του επινεφριδιακού φλοιού, λόγω της θέσεως προχωράει πολύ, διαγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ξεφεύγει. Άλλη μια αλλίωση εδώ βλέπουμε, είναι ένας υπολειμματικός επινεφριδιακός ιστός που βλέπουμε εδώ στο πάνω μέρος της εικόνας. Εδώ είναι λίγο το επινεφρίδιο που έχει μείνει, έτσι. Και εδώ τα κύτταρα έχουν πλειομορφισμό, τα βλέπετε παιδιά, υπερχρωμία πυρήνων, έτσι μία, ας πούμε, ένα πλειομορφισμό, αλλά εκείνο το οποίο στοιχείο είναι υπέρ της κακοήθειας είναι αυτό που φαίνεται εδώ. Βλέπουμε εδώ ένα φλεβικό κλάδο, ο οποίος διηθείται και φυσικά όταν βλέπουμε αγκιακές διηθήσεις, είμαστε στοιχείο κακοήθειας. Είναι ένα αξιόπιστο στοιχείο κακοήθειας. Η μεγέθυνση αυτή μας δείχνει τον πλειομορφισμό. Είναι ένα έμεσο στοιχείο, δεν πρέπει να το τονίζουμε τόσο πολύ, το μετράμε βέβαια και αυτό, γιατί κάποιο βαθμό πλειομορφισμός επιτρέπεται και στα αδενώματα. Έτσι. Το μέγεθος είναι σημαντικό, αλλά από μόνο του και αυτό δεν αρκεί για τη διάγνωση, παρότι και τονίσαμε ότι όσο πιο μεγάλο είναι το νεόπλασμα, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει αυτό να είναι κακόηθες. Ωραία, και έτσι ολοκληρώσαμε. Αυτό ήταν το δικό μου τελευταίο μάθημα. Οπότε τώρα θα κάνουμε έναν επίλογο για να βρεθούμε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε. Θέλω να γραφτεί στο βίντεο ό,τι σας πω εγώ, γιατί είναι πράγματα που πιστεύω και θέλω να τα ξέρετε. Και από εκεί και πέρα μετά θα κλείσουμε το βίντεο, θα το σταματήσουμε και θα μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε για τις εξετάσεις και οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί. Λοιπόν, ήταν μια χρονιά σίγουρα πρωτόγνωρη αυτή που διανύσαμε. Εγώ σε επίπεδο προσωπικής, ας πούμε έτσι, προσωπικής ενασχόλησης, ομολογώ ότι πέρσι τέτοια εποχή ούτε μπορούσα να σκεφτώ ότι θα είχαμε τέτοιες συνθήκες να κάνουμε μαθήματα. Λίγο πολύ να σας πω την αλήθεια, θεωρούσα ότι ό,τι είχα να προσφέρω το είχα προσφέρει από τα μαθήματα που έκανα με τη φυσική μου παρουσία, αλλά ποτέ μη λες ποτέ, γιατί λόγω αυτών των συνθήκων που δημιουργήθηκαν, απέκτησα έτσι ένα ενδιαφέρον, ασχολήθηκα πολύ περισσότερο με την εκπαίδευση τη δική σας εν προκειμένου από ό,τι άλλες χρονιές, ασχολήθηκα με συστήματα τα οποία δεν είχα εντρυφήσει, όπως είναι το κυκλοφορικό σύστημα στο προηγούμενο εξάμηνο, οι ενδοκρινείς αδένες, μόλις πρόσφατα που κάναμε το μάθημα. Οπότε για μένα ήταν ένα κέρδος και αυτό είναι γενικά ένα μήνυμα ότι πρέπει κανείς ό,τι δυσκολίες αντιμετωπίζει να τις βλέπει θετικά. Γιατί, εντάξει, εγώ θα σας πω μερικά πράγματα,
εσείς οι ίδιοι είστε υπεύθυνοι για το τι κάνετε πια στη ζωή σας. Και εδώ πρέπει να άρω λίγο και μια παρεξήγηση που πολλές φορές σας λέω, να μην σκέφτεστε σαν μαθητές. Αυτό είναι λάθος. Γιατί η μαθητεία δεν τελειώνει ποτέ στη ζωή. Όλοι είμαστε μαθητές. Κάποια στιγμή, σε όλη τη ζωή μας είμαστε μαθητές. Ας πούμε, στην ηλικία τη δική σας και στη μικρότερη ηλικία, μαθητεύει κανείς για να πάρει τα εφόδια να σταθεί στη ζωή μόνος του. Είναι μια μεγάλη μαθητεία αυτή. Και πρέπει να δει και αυτή η μαθητεία πώς γινότανε και παλαιότερα. Τη διδασκαλία πώς γινόταν, γιατί έχει πολλά να διδαχθεί όποιοι θέλουν να κάνουν το δάσκαλο, να σκεφτούν λίγο πώς μαθήτευε ο πρωτόγονος, δεν λέω άνθρωπος, ο πρωτόγονος εαυτός μας. Ποιος του έκανε τη διδασκαλία, αυτή που είναι η πιο σημαντική δάσκαλη, η πιο σημαντική δάσκαλη για τον καθένα από μας. Ποιοι είναι αυτοί, τι λέτε, είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου, όχι. Είναι οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, όχι. Της πρωτοβάθμιας, όχι. Όσο πιο κάτω πας, τόσο πιο σημαντικός είναι ο ρόλος του δασκάλου. Στην εκπαιδευτική ιεραρχία, όσο πιο κάτω. Όσο δηλαδή πιο πολύ φτιάχνεσαι, διαμορφώνεσαι με πιο σημαντικό δάσκαλο, ποιον νομίζετε. Για πείτε μου εδώ, για γράφτε μου έτσι τη γνώμη σας, γιατί θα ήθελα να το ξέρω. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο πιο σημαντικός, οι γονείς ακριβώς. Οι γονείς. Γι' αυτό και ό,τι συζητάμε για μεταρρυθμίσεις εκπαιδευτικές, αγνοούμε τον βασικότερο παράγοντα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Εκείνοι δηλαδή που πρέπει να κάνουν τη μεταρρύθμιση, την εκπαιδευτική, είναι οι γονείς, οι οποίοι και στον πρωτόγονο άνθρωπο τον έμαθαν πώς να επιβιώνει. Και εκεί η επιβίωση του πρωτόγονου ανθρώπου ήταν θέμα επιτυχίας σε εξετάσεις. Όχι. Όχι. Ήτανε θέμα από την πράξη. Να ξέρει ποιους καρπούς θα διαλέξει να φάει και να μην δηλητηριαστεί και να ξέρει με ποια ζώα θα τα βάλει για να έχει πιθανότητες να επιβιώσει. Ποιος του τα μάθαινε αυτά. Ο καθηγητής πανεπιστημίου. Όχι. Οι γονείς του. Γι' αυτό λοιπόν η πιο σημαντική δάσκαλη είναι οι γονείς. Και η πιο σημαντική διδασκαλία είναι η πρακτική διδασκαλία. Χωρίς να σημαίνει φυσικά ότι με την ανάπτυξη της επιστήμης δεν έχει δημιουργηθεί και ένα θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο πρέπει να εντάσσεται η διδασκαλία, η πρακτική, η οποία τι θα σας εξασφαλίσει. Στα 6 χρόνια των σπουδών σας θα σας κάνει επιστήμονες. Μετά η ειδικότητα θα σας κάνει επαγγελματίες. Τα έχουμε πει αυτά. Η ολιστική ιατρική καλλιεργείται αυτά τα 6 χρόνια. Η ειδικότητα είναι επαγγελματικά εφόδια. Πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά δεν είναι η ολιστική αντίληψη της επιστήμης. Αυτά λοιπόν τα μαθαίνει κανείς όταν διαμορφώνεται σαν χαρακτήρες, είναι μαθητής. Μετά, στη μέση ζωή, την οποία βρίσκομαι και εγώ. Βεβαίως είμαι και μαθητής πάλι. Τι μαθαίνει κανείς στη μέση ζωή. Πώς οι δυσκολίες της ζωής θα αντλεί δύναμη από αυτές τις δυσκολίες και δεν θα τον κάμπτουν. Είναι το πιο χρήσιμο μάθημα στη μέση ηλικία. Και μετά, στην τρίτη ηλικία, όποιος αξιώνεται να φτάσει. Ποιο νομίζετε ότι είναι το μεγάλο μάθημα που πρέπει να πάρει στην τρίτη ηλικία. Τι λέτε. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Ένας άνθρωπος στην τρίτη ηλικία, σε τι μαθητεύει. Έχετε καμιά ιδέα. Ελεύθερα μιλήστε. Κάτι πρέπει να αποδεχθεί, που δεν το σκέφτεται όταν είναι νέος. Ναι, τι έχετε γράψει. Ναι, να κάνει, ακριβώς, να αποδεχτεί το μεγαλύτερο μάθημα είναι να αποδεχθεί την ιδέα του θανάτου. Έχει λοιπόν να μαθητεύσει. Γιατί λοιπόν σας λέω εγώ να μην σκέφτεστε σαν μαθητές. Κάνω λάθος. Τι λέω. Να μην σκέφτεστε σαν φοβισμένοι μαθητές. Σαν παθητικοί μαθητές, σαν μαθητές που φοβούνται να κοπούν στις εξετάσεις. Να μάθετε να είστε ενεργητικοί σε ό,τι κάνετε. Γι' αυτό μαλλιάζει και η γλώσσα μου με την ομόχρονη τηλεκπαίδευση. Να συμμετέχετε ενεργά, όχι να έχετε παθητικότητα. Γιατί σας έχω εξηγήσει, αυτή η παθητικότητα που καλλιεργεί το στρεβλό εκπαιδευτικό σύστημα, σας περιορίζει πάρα πολύ και επαγγελματικά. Για να σταθείτε το επάγγελμα δεν αρκεί να διαβάζετε.
και να πετυχαίνετε στις εξετάσεις όπως γίνονται εδώ, πρέπει να έχετε και δεξιότητες επικοινωνίας. Και η επικοινωνία καλλιεργείται με τη διαδραστικότητα στην εκπαίδευση και όχι με την παθητική αποδοχή των όσων ακούω, αλλά με την κριτική αξιολόγηση, όπως και κριτική αξιολόγηση σε αυτά που σας λέω. Δηλαδή, εγώ σας λέω κάποια πράγματα. Κάποιος αυτή τη στιγμή θα πει τώρα τι λέει αυτός, κλείστονε και θα φύγει. Καλά κάνει. Έτσι έκρινε. Αυτό θέλησε να κάνει, αυτό έκανε. Δεν με ενοχλεί. Κάποιος θα πει αυτά που λέει αυτός δεν έχουν υπόσταση, δεν τα λαμβάνω υπόψη μου. Καλά κάνει και αυτός. Άλλος θα τα σκεφτεί λίγο και θα προβληματιστεί. Καλά κάνει και αυτός. Και άλλος μπορεί να τα υιοθετήσει αυτούσια. Μεταξύ μας αυτός δεν κάνει και τόσο καλά, γιατί έχει μια παθητικότητα. Δηλαδή, ό,τι λέω εγώ δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό, επειδή το λέω εγώ ή οποιοδήποτε. Χρειάζεται η κριτική ικανότητά σας να δραστηριοποιηθείτε, να γίνετε ενεργοί φοιτητές και όχι απλώς επιτυχόντες σε εξετάσεις, για να μπορέσετε να σταθείτε στα πόδια σας όταν βγείτε στην πιάτσα. Γιατί μόνο έτσι θα ξέρετε ότι αξίζετε. Γιατί αν βγείτε στο επάγγελμα και έχετε την αίσθηση ότι δεν αξίζετε, μπορείτε να επιβιώσετε. Φαινομενικά ναι, θα βρείτε κάποιες άλλες οδούς να αποκτήσετε μια επαγγελματική υπόσταση. Αλλά μέσα σας θα ξέρετε ότι δεν αξίζετε. Και το σύμπλεγμα που θα δημιουργήσει θα δυσκολέψει τόσο πολύ και τη δική σας ζωή, αλλά και τη ζωή των υπολείπων, στους οποίους θα στρέφετε το επάγγελμά σας. Άρα, μαθαίνω και πατάω στα πόδια μου. Έτσι. Αυτό είναι το κλειδί της επαγγελματικής επιτυχίας. Μαθαίνω και πατάω στα πόδια μου και έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου και στον εαυτό μου και φυσικά την ανάλογη αυτοπεποίθηση και την ανάλογη επίγνωση. Την ανάλογη επίγνωση. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όλα ότι πρέπει να τα βλέπουμε ενεργητικά, τι θα αλλάξουμε από την επόμενη χρονιά. Πρώτα απ' όλα την ύλη μας. Διότι εδώ παρουσιάστηκε το εξής. Στο πρόγραμμα των σπουδών χρειάστηκε να κάνετε ανατομία, παθολογική, χωρίς να ξέρετε τη φυσιολογική ανατομία. Ήταν ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Τι το κάναμε. Το διαπιστώσαμε. Δεν το απαξιώσαμε. Δεν είπαμε, άντε μωρέ τι κάνουν, έρχονται να κάνουν παθολογική ανατομική, δεν έχουν κάνει ανατομία, δεν κάνουμε τίποτα. Προσπαθήσαμε. Κάναμε μάθημα ιστολογίας, κάναμε μάθημα ανατομίας. Και παράλληλα κάναμε τις κινήσεις προς τον τομέα των μορφών, των βασικών επιστημών και τον κλινικο-εργαστηριακό που είμαστε εμείς, ενώ η ανατομία είναι στο άλλο, μπας μπορούμε και συντονιστούμε. Εφόσον δεν κατόρθωσε δυνατό αυτό, διότι το πρόγραμμα σπουδών ήταν δεδομένο και μάλιστα και πιστοποιημένο, όπως πολύ σωστά έχει γίνει αυτή η πιστοποίηση, τι θα κάνουμε λοιπόν από του χρόνου. Θα χωρίσουμε τη δική μας ύλη και θα βάλουμε στην ύλη του τετάρτου εξαμήνου αλλοιώσεις τις οποίες έχετε μελετήσει. Τι θα βάλουμε λοιπόν. Μετά τις εκφυλήσεις στην φλεγμονή και την νεοπλασία, θα βάλουμε οστά μαλακά μόρια, νευρικό σύστημα που το έχετε κάνει από το δεύτερο έτος στην ανατομία και θα βάλουμε λεμφικό και ενδοκρινής. Λεμφικό το έχετε κάνει στην ιστολογία, ενδοκρινής είναι ένα σύστημα που μπορεί να πάει. Και πλέον από την επόμενη χρονιά θα υπάρχουν όπως καταλαβαίνετε διπλές εξετάσεις. Κάποιοι που θα ακολουθούν την παλαιά κατανομή της ύλης και κάποιοι, και το δέρμα πιθανώς, έχετε δίκιο, και κάποιοι που ακολουθούν την καινούργια κατανομή της ύλης. Είναι ταλαιπωρία, δεν είναι αυτή η ταλαιπωρία. Να κάνουμε διπλές εξετάσεις κάθε φορά. Ναι, είναι ταλαιπωρία. Αλλά λύνει ένα πράγμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Δηλαδή να έχετε πρώτα γνώσεις ανατομίας, ιστολογίας και φυσιολογίας και μετά να βλέπετε την παθολογική ανατομία που είμαστε εμείς. Έτσι. Άρα, τι δείχνει αυτό το πράγμα. Ότι αντί να γκρινιάζουμε και να απαξιώνουμε τους πάντες και τα πάντα και όλοι είναι ανίκανοι και είναι άσχετοι, το βλέπουμε το πράγμα θετικά. Θετικά. Και δρούμε. Δεν κάνουμε μόνο σχέδια επί χάρτου. Κάνουμε πράξεις και συμμετέχουμε ενεργητικά στην διαδικασία την εκπαιδευτική, όπως βλέπουμε εδώ. Διότι, σας έλεγα τις προάλλες που κάναμε έτσι μια ανασκόπηση, ότι εγώ ήμουν αδιάφορος φοιτητής και είχα ένα πολύ κακό επίπεδο, παρότι πήρα ένα πτυχίο 8. Μάλιστα. Μου φταίγε το σύστημα, μου φταίγε το σύστημα. Δεν έφταιγε μόνο το σύστημα. Δεν έφταιγε, έφταιγα κι εγώ.
Εγώ δεν αδιαφορούσα. Εγώ δεν πέρναγα μόνο με τα σως. Γιατί δεν είπα τη δική μου ευθύνη? Γιατί την ξεχνάμε. Τη ρίχνουμε όλα στους άλλους. Μας φταίει πάντα το σύστημα. Βεβαίως φταίει το σύστημα. Κάνε κάτι, δράσε κάτι, δες το θετικά, μην κάθεσαι έτσι παθητικά και δέχεσαι ότι σου δίνουνε. Η δράση λοιπόν, έτσι, και να δίνουμε λύσεις. Ενεργητική στάση. Λοιπόν, τώρα, τα είπαμε όλα, χρειάζεται να έχουμε πάθος για αυτό που σπουδάζουμε και για αυτό που θα κάνουμε, και το πάθος, παιδιά, δεν είναι ανάγκη να έχει μια γραφικότητα. Το μειώνει κάπως. Εντάξει, και να την έχει και να μην την έχει. Η ουσία έχει σημασία. Να είναι κάτι που το σπουδάζεις και σου αρέσει, για να μπορέσει να σου δώσει την ικανοποίηση όταν το ασκείς αυτό το πράγμα σωστά. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ είχα να σας πω. Πριν κλείσουμε το βίντεο, έτσι που μπορείτε και εσείς να πούμε ό,τι θέλετε για τις εξετάσεις κτλ. Να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να ασχοληθώ περισσότερο από άλλες χρονιές με την εκπαιδευτική διαδικασία. Το έργο έχει καταγραφεί, βρίσκεται στην ηλεκτρονική τάξη, βεβαίως και έχει ατέλειες, βεβαίως και έχει ατέλειες, αλλά από το να μην υπάρχει τίποτα παρά ξερές διαφάνειες, είναι θετικό κι αυτό. Ότι υπάρχει κάτι έστω και με ατέλειες. Και θα ήθελα πάρα πολύ τόσο τα παιδιά εδώ που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, τα 47 παιδιά, όπως επίσης και όλα τα παιδιά που θα δουν αυτό το μάθημα ετερόχρονα από το βιντεοσκοπημένο αρχείο, θα ήθελα όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες και δεν υπάρχει πια το απαγορευτικό, να έρθετε να σας γνωρίσω και προσωπικά, να σας ευχηθώ την καλή πρόοδο που θα έχετε από εδώ και πέρα στις σπουδές σας και να σας γνωρίσω και προσωπικά, γιατί μόνο μέσω του υπολογιστή εσείς με βλέπετε, εγώ δεν είχα επιχειρήσει να σας δω. Οπότε με αυτά λοιπόν που είπαμε ολοκληρώνουμε και το τελευταίο μας μάθημα. Και αν θέλετε μένετε στην γραμμή για να κλείσω το βίντεο και να μπορείτε κι εσείς να, σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια που μου γράφετε, να μπορέσετε κι εσείς να με ρωτήσετε πράγματα πιθανώς πρακτικά ή και οτιδήποτε άλλο θέλετε, να έχουμε μια συζήτηση. Είναι αρκετός ο χρόνος, όποιοι θέλουν να συζητήσουμε. Ένα λεπτό όμως να κλείσω το βίντεο. Γεια χαρά!